Μιλήσουμε με την κυρία Μαρία Κωστάκη. Είναι μέλος εθελοντικής ομάδας αστικής οικολογίας Χεράκλειον Eco Voice. Κυρία Κωστάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Καλή δύναμη σε αυτές τις δύσκολες μέρες που διανύουμε. Βέβαια, καλή δύναμη. Κατασκευάσατε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο, καράβι, από σκουπίδια. Σωστά, από σκουπίδια, όπως ακριβώς το είπατε. Για πείτε μας. Από διάφορα πράγματα που ξέβρασε η θάλασσα. Η θάλασσα. Και τώρα θέτω εγώ το ερώτημα, δεν θα ήταν καλύτερα να μην είχαμε στα χέρια μας σκουπίδια και να μην είχαμε και καράβι? Σωστό. Το δυσάρεστο είναι ότι δεν βρήκαμε μόνο αυτά τα πράγματα. Σε διάφορους καθαρισμούς που κάνουμε, δεν βρίσκουμε μόνο πλαστικά, βρίσκουμε φυτοφάρμακα, γυαλιά. Δεν είναι δηλαδή μόνο τα καλάμια και τα ξύλα που χρησιμοποιήσαμε για το καράβι. Βρίσκουμε πολύ χειρότερα πράγματα. Για πείτε μας χειρότερα πράγματα, όπως... Φυτοφάρμακα. Πολλά φυτοφάρμακα, πολλά πλαστικά, λάστιχα από αυτοκίνητα, τα πάντα όλα, γυαλιά, μπουκάλια, τα πάντα, δυστυχώς. Παρακολουθήσαμε βέβαια και μία δράση εκεί στα Χανιά, με αλλιείς οι οποίοι προσπαθούν, οι άνθρωποι βγαίνουν με τα αλλιευτικά τους προκειμένου να μαζέψουν τα πλαστικά, τα οποία εμείς οι ίδιοι έχουμε πετάξει μέσα στην θάλασσα. Ακριβώς όπως το είπατε, εμείς οι ίδιοι. Για πείτε μας λίγο, από την πρώτη στιγμή βλέποντας αυτά τα πλαστικά, αυτά τα σκουπίδια, σας ήρθε η ιδέα να προχωρήσετε στην κατασκευή ενός χριστουγεννιάτικου καραβιού? Ήτανε μία ιδέα της ομάδας, ναι, η οποία σε διάφορους καθαρισμούς που πάμε βρίσκουμε κάποια πράγματα. Είπαμε λοιπόν, καθώς καθαρίζαμε μία μέρα το λιμανάκι, να κατασκευάσουμε αυτό το καράβι. Αυτό το καράβι που ίσως ο κόσμος πάρει κάποια μηνύματα ότι από πράγματα που ίδιοι πετάμε μπορεί να φτιάξουμε κάποια άλλα πράγματα που μας χρησιμεύουν. Είτε να φτιάξουμε είτε να τα ανακυκλώσουμε. Έτσι λοιπόν μας ήρθε η ιδέα να φτιάξουμε ένα καράβι με τη βοήθεια του κυρίου Μάνου από την Eco Art. Το φτιάξαμε, το κατασκευάσαμε. Το φωταγωγήσαμε, δυστυχώς μόνοι μας, δεν μπορούσαμε να έχουμε κόσμο. Και ο κόσμος, καθώς περνάει από την παραλιακή, από το λιμανάκι, μπορεί βέβαια να το φωτογραφίσει. Εγώ να τονίσω και να πω βέβαια ότι είστε εθελοντική ομάδα, ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Αγαπάτε τη φύση, ναι, τον πολιτισμό. Θέλετε να στείλετε τα δικά σας μηνύματα, να το τονίσω και να το πω. Κυρία Κωστάκη, κλείνοντας, στείλτε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές. Θα ήθελα καταρχήν υγεία πάνω απ' όλα, καλή δύναμη και, ναι, λιγότερα πλαστικά. Ακριβώς. Λιγότερα πλαστικά. Να είστε καλά, να είστε καλά κυρία Κωστάκη, καλές γιορτές. Να είστε καλά κι εσείς, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ευχαριστούμε κι εμείς. Θα ήθελα μόνο να πω και να κλείσω, ναι, ότι αν κάποιος επιθυμεί να πατήσει like στη σελίδα μας, θα μας βρει στο Χεράκλειο Eco Voice. Ναι. Μπορεί να μπει, να πατήσει like. Και να ενημερώνετε τις δράσεις μας. Βέβαια. Με την κυρία Κωστάκη κλείνουμε αυτό το μέρος της εκπομπής και με το πολύ δυνατό μήνυμα το οποίο έστειλε βέβαια. Επιστρέφουμε σε 5-6 λεπτά.